Όταν πρώτο ήρθαμε εδώ το 2004, είδαμε ένα κτίριο το οποίο ήταν σε κατάσταση μάλλον κατάρρευσης και το οποίο εμείς κληθήκαμε να αξιοποιήσουμε για να δώσουμε διέξοδο στη δική μας αγωνία ως προς το τι θα γίνουν τα παιδιά μετά τις σχολικές τάξεις. Όταν λοιπόν ξεκινήσαμε τότε με την συμβουλή, με την ενθάρρυνση και με τη συνδρομή του Μακαριστού Διονύσιου, είχαμε να επιλύσουμε θέματα από κατασκευαστικά και θεσμικά έως κατάρρευση, είπαμε, ορισμένων κομματιών του χώρου. Οι δωρητές μας ήταν πολλοί, πολύ, πολύ, θα το πω με πολύ έτσι, έμφαση αυτό. Σε όλη Χίος έδωσε τον οβολό της για να επισκευαστεί και να γίνει αυτό το κτίριο στην κατάσταση που το βλέπετε τώρα. Τότε ξεκινήσαμε βέβαια χωρίς ευρωπαϊκά προγράμματα, μόνο με τη συνδρομή του κόσμου. Το 2007 ψηφίστηκε ο νόμος για την στελέχωση χώρων όπως αυτός, που θα γινόταν οικοτροφείο. Όταν ψηφίστηκε ο νόμος, εμείς πήραμε την πρώτη μας άδεια και αρχίσαμε να υλοποιούμε το όνειρό μας με ευρωπαϊκά προγράμματα. Από το 2007 έχουμε υλοποιήσει 4 ευρωπαϊκά προγράμματα. Έχουμε εξελίξει τη στέγη να έχει αυτή τη στιγμή μία άδεια λειτουργίας 9 ατόμων και μία άδεια λειτουργίας 2 ατόμων για διαμέρισμα. Έχουμε δηλαδή 2 δομές με στέγες. Έχουμε κάνει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, η οποία σύμβαση είναι ενεργή και πληρώνεται κιόλας. Άρα έχουμε λύσει το πρόβλημα της χρηματοδότησης των στεγών. Όταν ήρθαμε σε αυτούς τους χώρους, επειδή ήταν λίγο μακριά από την πόλη, πόσα χιλιόμετρα είναι από την πόλη? 8. Επειδή λοιπόν θέλαμε εδώ να κάνουμε περισσότερες δομές από στέγη, ακούσαμε από άλλους συλλόγους αμαία διάφορα, όπως πάτε να κάνετε ένα γκέτο εκεί πέρα, πάτε να βγάλετε τα άτομα με αναπηρία έξω από την πόλη και να τα γκέτοποιήσετε και κάτι τέτοια διάφορα, που μάλλον τα γκέτο μέσα στο μυαλό του κόσμου είναι και όχι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, τώρα που έχουμε φτιάξει εδώ πέρα 3 δομές, βλέπουμε ότι όλοι προσπαθούν να μιμηθούν αυτή την προσπάθεια και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί βλέπουμε ότι μάλλον κάναμε καλά τη δουλειά μας. Αν δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, δεν θέλουν να σε μιμηθούν, νομίζω. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα ΕΣΠΑ που θα υλοποιήσουμε από 1η Τρίτου είναι η συνέχεια της στέγης. Όσα παιδιά δηλαδή από τη στέγη θέλουν, μπορούν να πηγαίνουν στο κέντρο διημέρευσης και να περνάνε την ώρα τους. Και επίσης θα δεχτούμε και παιδιά που έχουν τελειώσει τα σχολεία και που είναι στο σπίτι τους αυτή τη στιγμή και δεν έχουν λύση. Έχουν γίνει ήδη εγγραφές, είχαμε την πρόσκληση ενδιαφέροντος πριν από λίγες μέρες. Έχουν μαζευτεί τα 15 παιδιά για τα οποία θα επιχορηγηθούμε από το ΕΣΠΑ και είμαστε έτοιμοι την 1η Μαρτίου να ξεκινήσουμε. Το αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή 1η Φεβρουαρίου, θα βγει πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργαζόμενους, οπότε δημιουργούμε και 7 θέσεις εργασίας επιπλέον για να έχουν τα παιδιά αυτά και να τα εκπαιδεύουν. Και είμαστε πολύ αισιόδοξοι για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ που είναι 36 μήνες και αμέσως μετά την ένταξή του στον ΕΟΠΗ σαν κέντρο διημέρευσης και ημερησίας φροντίδας. Καλούμε όλους τους γονείς να έρχονται εδώ, να μας λένε τα προβλήματά τους, ώστε να σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε καινούριες δομές. Να ευχαριστήσουμε την ειδική αρχή και τους υπάλληλους της περιφέρειας που ενδιαφερθήκαν και ήταν πρόθυμοι να μας βοηθήσουν σε όλο αυτό που έχουμε κάνει. Και με την ένταξη στα προγράμματα που εξυπηρετούνται τα ΕΜΕΑ. Δεν είναι μόνο αυτή η εξυπηρέτηση. Και δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Έχουμε δημιουργήσει αρκετές θέσεις εργασίας σε μια εποχή που δεν υπάρχουν δουλειές για παιδιά. Και να μην ξεχνάμε και τους τοπικούς φορείς, που και αυτοί όλοι μας βοηθήσανε κατά καιρούς και με τον τρόπο τους. Τοπικούς φορείς, όταν λέτε, εννοείται εδώ και εδώ στο χωριό, δηλαδή. Και τον Εχώρη και τα Θημιανά και η Καλλιμασιά, όμως και όλες τα άλλες περιοχές που έχουμε επισκεφτεί και έχουμε δείξει το σχέδιο, την δράση μας, το έργο μας. Σχεδόν όλη την Νότια Αχή έχουμε πάει, συν τα Καρδάμιλα, συν τη Βολισσό, έχουμε σχεδόν πάει παντού. Και ο Δημοσχείου. Και ο Δημοσχείου βέβαια. Και η Περιφέρεια.
Σας υποδεχόμαστε λοιπόν στο κέντρο δημέρευσης Χίου. Αυτός είναι ο κεντρικός χώρος συγκέντρωσης, όπου θα γίνονται ατομικές και ομαδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Εδώ λοιπόν θα προσέρχονται λοιπόν τα άτομα, θα συγκεντρωνόμαστε και θα ξεκινάμε λοιπόν το καθημερινό μας πρόγραμμα. 8 με 4 κάθε μέρα. Mm-hmm. Το βλέπετε λοιπόν ότι είναι ένας πολύ μεγάλος, ευρύγωρος χώρος, ο οποίος θα εξοπλιστεί ακόμα πιο πολύ. Ναι. Βλέπω το τραπέζι εδώ για συσκέψεις κλπ. Έτσι. Όπου θα είναι λοιπόν δύο τραπέζια. Εκεί είναι τα βαχνιδάκια, τι είναι στο βάθος που βλέπω. Εκεί λοιπόν θα κάθονται λοιπόν τα άτομα και με άλλα λοιπόν πουφ και θα ξεκουράζονται. Mm-hmm. Θα βλέπουν έτσι λοιπόν και στην οθόνη διάφορα έτσι εκπαιδευτικά προγράμματα ή θα ακούνε και τη μουσική τους. Μάλιστα. Και όπως βλέπετε και από το παράθυρο, mm-hmm. και από το οποίο λοιπόν θα πάμε, εκεί πέρα λοιπόν είναι η κοινωνική υπηρεσία η οποία θα ελέγχει όλο το πρόγραμμα. Μάλιστα. Ωραία. Εδώ λοιπόν στην πρώτη μας αίθουσα. Ναι. Εδώ λοιπόν θα γίνονται ατομικές συνεδρίες. Οι συνεδρίες ανά δύο άτομα. Έχουμε τοποθετήσει ήδη λοιπόν τα γραφεία λοιπόν και το πίνακά μας. Βλέπετε τα αρμάρια. Mm-hmm. Οι σεταριέρες μας. Κάθε δωμάτιο έχει το δικό του ξεχωριστό πλουτρό, το οποίο λοιπόν είναι ειδικού τύπου με αντιγλιστικό πάτωμα, mm-hmm. ώστε να μην υπάρχει είσοδος και έξοδος συνεχώς και να μην ενοχλούνται οι υπόλοιπες δραστηριότητες της δομής. Ο δεύτερος χώρος είναι το γραφείο γιατρού, ο οποίος θα είναι ο ψυχίατρος ο κύριος Χαλκούσης. Mm-hmm. Είναι ένα λοιπόν ιατρείο όπου θα βλέπει όλα τα άτομα και τους γονείς των ατόμων. Υπάρχει λοιπόν εξεταστικό υποκρεβάτι και στο δουλάπι μέσα όλα τα απαραίτητα, οξυγόνο mm-hmm. και οτιδήποτε άλλο λοιπόν χρειάζεται. Ωραία. Όπως βλέπετε και εδώ πέρα η ατομική τουαλέτα. Mm-hmm. Και προχωράμε στο γυμναστήριό μας, το οποίο λοιπόν είναι εξοπλισμένο με βάση αυτό που επιτάσσει λοιπόν ο νόμος. Εδώ λοιπόν η φυσικοθεραπεύτριά μας, ή ο φυσικοθεραπευτής μας, θα κάνει τόσο ατομικές ασκήσεις αποκατάστασης όσο και ομαδικές. Ποδήλατο, διάδρομος, στρώμα. Μάλιστα. Ωραία. Προχωράμε. Υπάρχει ακόμα ένας χώρος που ονομάζεται ησυχαστήριο. Εδώ πέρα οποιοδήποτε άτομο ωφελούμενος δεν νιώθει καλά, είναι λίγο έτσι άρρωστος ή έχει την ανάγκη λίγο να ηρεμήσει, υπάρχει λοιπόν αυτός ο χώρος που προσφέρεται ώστε να απομονωθεί κάπως από όλους τους υπόλοιπους. Μάλιστα. Να ξαπλώσει λίγο αν το χρειάζεται. Mm-hmm. Εδώ έχουμε κάνει μια κουζίνα, η οποία είναι αρκετά μεγάλη όπως θα δείτε, διότι η στόχευση είναι να γίνει και ένα εργαστήριο παρασκευής τοπικών προϊόντων και προπαρασκευής και του ελαφρού γεύματος που θα παρέχεται. Βλέπετε είναι πάρα πολύ μεγάλη και άνετη, mm-hmm. με όλη τη σχετική υποδομή. Ωραία. Και τέλος προχωράμε και στο βεσέ των ωφελουμένων, που επίσης είναι ένας πολύ μεγάλος χώρος. Σύμφωνα με τα πρότυπα που επιτάσσονται, ώστε οποιοδήποτε είτε θα λερωθεί, ώστε να μπορούμε να καθαρίσουμε κάποιο έτσι άτομο, είτε βέβαια και να κάνει και κάποιο άτομο λοιπόν και την ανάγκη του, το οποίο είναι σε ένα τελικό αμαξίδι. Mm-hmm. Ένας χώρος προσβάσιμος, αντιγλιστικός και πάρα πολύ μεγάλος. Εδώ είναι οι τουαλέτες για το προσωπικό και τους επισκέπτες. Mm-hmm. Και εδώ είναι λοιπόν το γραφείο της κοινωνικής λοιπόν υπηρεσίας, mm-hmm. που θα είναι όλα τα σχετικά μας έγγραφα και η οποία λοιπόν θα επιτηρεί τις καθημερινές δραστηριότητες οι οποίες θα γίνονται. Αυτό.
Αυτό λοιπόν είναι το κέντρο διμέρευσης, έτσι, αυτό εδώ είναι. Αυτό ακριβώς. Όπως βλέπετε υπάρχει και λωρίδα λοιπόν, η οποία οδηγεί σε έξοδο λοιπόν κινδύνου. Mm-hmm. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ σύγχρονο λοιπόν σύστημα ανίχνευσης και πυρόσβεσης. Μάλιστα. Υπάρχουν φωτεινά σήματα. Εδώ μπορεί να φιλοξενήσει πόσα άτομα έχουμε πει. 25. Με το ΕΣΠΑ όμως θα φιλοξενήσουμε 15. Mm-hmm. Υπάρχει μία δέσμευση ως προς τον αριθμό. Στο μέλλον θα δείτε. Θα δούμε αυτό ακριβώς. Η Μύτιδα λοιπόν διαθέτει και ειδικά διαμορφωμένο λοιπόν λεωφορείο, όπου η ωφελούμενη καθημερινά θα ξεκινάει από εδώ πέρα, θα γίνεται η συλλογή όλων των ατόμων, θα έρχονται και το μεσημέρι θα γίνεται η αποχώρηση και επιστροφή λοιπόν και στο σπίτι τους. Μάλιστα. Έχει, τι χωρητικότητα έχει μέσα? Η χωρητικότητα είναι 7 συν 2 λοιπόν αμαξίδια. 7 τόσο μεγάλο για 7 μόνο, ε? Βέβαια. Να το δούμε μέσα, μπορούμε? Βέβαια. Μπορούμε. Ναι. Φαντάζομαι είναι για τη δουλειά αυτή ειδικό, έτσι. Αυτό ακριβώς. Όλα έχουν γίνει σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις. Ναι. Ό,τι λέει το ΦΕΚ κοινώς. Ναι. Μάλιστα. Άρα έχει και υποδομή για να μπει από πίσω, αυτό ε. Αυτό ακριβώς, δύο. Δύο. Και ειδικός και, μηχανισμός, ώστε τα αμαξίδια να ανεβοκατεβαίνουν με ασφάλεια. Με ασφάλεια. Άρα έχει για πόσα αμαξίδια, 4? Δύο. Για 2 αμαξίδια. Ναι, 2 αμαξίδια και 7 τα... Ουσιαστικά εδώ, είναι 3, 2, 2 και οδηγός.